Εθελοντές, πυροσβέστες, οργανώσεις και ομάδες που βοήθησαν με περιπολίες, αλλά και κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών στην Ροδόπη, βραβεύτηκαν στην αίθουσα του Ιδρύματος Παπανικολάου στην Κομωτινή από την Αντιπεριφέρεια σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σήμερα η εκδήλωση είναι για τους εθελοντές πυροσβέστες. Εθελοντές πυροσβέστες που θέλω να λύσω και μέσα βέβαια ότι είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Είναι οι εθελοντές πυροσβέστες που είναι στην υπηρεσία μας, που κάνουν εκπαίδευση και κάνουν υπηρεσίες σε εμάς. Υπάρχουν οι εθελοντικές οργανώσεις, ομάδες που είναι οργανωμένες και κάνουν πάλι υπηρεσία σε όποτε χρειάζεται, είτε προληπτικά με τις περιπολίες τους, είτε καταστατικά όταν έχουν συμβάντα. Και από εκεί και πέρα είναι και οι απλοί πολίτες που λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που υπήρξαν τον Αύγουστο κινητοποιήθηκαν και βοήθησαν είτε με οι ίδιοι μέσα στις πυρκαγιές, είτε πολίτες που έφεραν νερά, φαγητό, φάρμακα, υλικά που είναι για την κατάσβεση, βοηθώντας μας έτσι στο έργο μας. Ήταν μεγάλη βοήθεια όλων και των πολιτών και εμείς που είμαστε στην υπηρεσία. Ευχαριστούμε πραγματικά όλο τον κόσμο για τη βοήθειά του, είτε με τα νερά που πρόσφερε, με κάποιες μάσκες που μας έφεραν, με τη βοήθεια, με τα κολλήρια, ήταν σημαντική για εμάς. Πραγματικά η προσφορά που είδαμε εμείς από τους πολίτες σε μια τέτοια μεγάλη πυρκαγιά που φέτος ο νομός μας είχε, πέρα από τα χρονικά που συνέβη για πρώτη φορά στο νομό Ροδόπης, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη μεριά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Προσφορά στο να βοηθάς τους συναδέλφους μόνιμους, με το να κρατήσεις έναν αυλό, να φέρεις μια σωλήνα, να τον βοηθήσεις την ώρα που πραγματικά παλεύει με τις φλόγες, είναι ένα τεράστιο πράγμα για μένα. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω το να έρθουν και νέα παιδιά, νέοι πολίτες να γραφτούν ως εθελοντές, έστω να προσφέρουν αυτό το μικρό λιθαράκι. Η ομάδα διάσωσης είναι σωματείο που λειτουργεί επικουρικά στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στις αρχές του τόπου μας για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, σε φυσικές καταστροφές, ανθρωπογενείς καταστροφές, ατυχήματα κτλ. Στα πλαίσια της δράσης μας αυτή συμμετείχαμε και εμείς στην κατάσβεση των πυρκαγιών τις μέρες που ταλαιπώρησαν το όνομά μας στις πρωτοφανείς πυρκαγιές αυτές. Δραστηριοποιήθηκαν με πεζοπόρο τμήμα σε διάφορα μέτωπα στην περιοχή μας όλες τις μέρες. Ευχαριστούμε την πυροσβεστική για την άψογη συνεργασία και την ΕΜΑΚ για την άψογη συνεργασία και την εκπαίδευση που μας παρέχουν όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να ανταπεξέλθουμε.